Μακριά από την σκλαβωμένη και ηρωική Καρπασία, οι τρεις τελειόφοιτοι μαθητές του εξατάξιου γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, η Εκατερίνη Σότου, ο Παναγιώτης Σότου και η Μαρία Δήμητρα Κοτσάνη, έλαβαν το πρωί τα πολιτήριά τους. Η τελετή λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό φιλοξενήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκ μέρους των μαθητών, η πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου, η Εκατερίνη Σότου, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής χρονιάς αλλά και στις δοκιμασίες των μαθητικών τους χρόνων. Ωστόσο, τα εφοδιά και αξίες που λάβαμε θα γίνουν βήμα πολύτιμο για το δύσκολο ταξίδι που μας περιμένει. Οι καθηγητές μας εφοδιάσαν με ό,τι θα φανεί χρήσιμο στο μέλλον. Μας πλουτίσαν με τις γνώσεις τους. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μαθητές μας εξαιτίας της συνεχιζόμενης κατοχής υπέδειξε ο Επίτροπος Προεδρίας Αρμόδιος για θέματα εγκλωβισμένων Φώτης Φωτιού. Ουδής αμφισβητεί ότι οι εγκλωβισμένοι μαθητές μας μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους πρεσβεύουν για όλους εμάς έναν κώδικα ηθικών αξιών, όπου η επιμονή, το θάρρος, η τόλμη έχουν κυρίαρχο ρόλο. Οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να πορεύονται καθημερινά σε ένα ανηφορικό δρόμο, παραμένοντας όμως συνειδητά θεματοφύλακες των παραδόσεων και της πατρώας γης. Η διευθύνουσα του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, Μορφία Ζάουρα, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες προκλήσεις της φετινής χρονιάς για τους τελεόφοιτους, στις οποίες, όπως είπε, το σχολείο κατάφερε να ανταπεξέλθει με επιτυχία.